Καλησπέρα σας. 1-2, 1-2, 1-2. Τεστ. Κάτσε λίγο. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι, Μπίλι. Όπα. Εδώ είσαι. Δεν ξέρω τι έκανες, αλλά αυτό που έκανες ήταν φιλόκαλο, που λέει και ο φίλος μου ο Χαρίλαος. Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με μισή ώρα διαφορά. Το είχαμε προαναγγείλει από χθες. Η ώρα για μπλε σήμερα παραμένει ώρα. Στο περίπου δηλαδή, το ώρα, τρόπος του λέγει, χρονικά μιλώντας. Αλλά είμαστε στο 7.30 με 8.30. Ή στο 8 παρά με 9 παρά. Κάπως έτσι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Καλησπερίζω τους ακροατές μας, ακροάτριες, όλο τον κόσμο του Ηρακλή που είναι εδώ συντονισμένος για ακόμα μία και ανώλευκη ζώνη, για ακόμα μία ενημερωτική ώρα για μπλε. Έχουμε αρκετά πραγματούδια να πούμε, καθώς είναι Παρασκευή. Περιμένουμε πώς και πώς το παιχνίδι της Κυριακής αρχικά. Αρχικά όσον αφορά το ενδιαφέρον, γιατί το μπάσκετ παίζει αύριο. Τελευταία αγωνιστική στο Ιβανόφιο της κανονικής διάρκειας και έχει πολύ ζουμί το μπασκετικό ρεπορτάζ, γιατί γίνονται και φοβερά πράγματα στον Απόλλωνα Πάτρας. Θα τα δούμε σε λίγο. Έχουμε δύο προγραμματισμένες συνεντεύξεις και έχουμε φυσικά το σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή στις 5, όπου οι δρόμοι οδηγούν στο Καφτατζόγλιο απέναντι στον Τηλικράτη Λευκάδας. Ο Ηρακλής με νίκη ανεβαίνει οριστικά και μαθηματικά στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Μαζί μας ο χορηγός μας, δεν πάμε πουθενά χωρίς Καρφόπουλο, με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, τα ιταλικά του διακοσμητικά, σε τιμές χοντρικής λιανικής, χρωματάρες, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών, δύο καταστήματα, Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, το νέο κατάστημα 2310-306-307. Καμιά πενιά έχουμε, καπετάνια. Βίλι, καμιά πενιά έχουμε. Άντε ρε αγόρι μου. Καλώς το να κιάς άρχισε, λέει ο από τους πιο πιστούς. Πραγματικά θα κάνω μια λίστα με top 10. Είσαι σίγουρα στο top 5, φίλε μου Μάνο. Δεν χάνεις εκπομπή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς το να κιάς άρχισε. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Χθες θέλω να ζητήσω συγγνώμη, αν και δεν ευθύνομαι, αλλά θα ζητήσω συγγνώμη. Γιατί μου έστειλε ένας φίλος μήνυμα μετά την κλήρωση που κάναμε για την εγγραφή που κοστίζει, που έχει αξία 100 ευρώ για το Ira Camp, και μου έστειλε μήνυμα ότι έστειλε μηνύματα στο 54526. Δυστυχώς δεν ήρθαν για διευκρίνηση το λόγο εδώ μπροστά μου ποτέ. Και ξαναμπήκα πριν να δω τα χθεσινά μηνύματα εδώ στην πώς το λένε κάποιοι αυτό, SMS χέρα, έτσι το λένε, σε αυτό εδώ. Και δεν είδα τέτοιο μήνυμα. Δεν είδα τέτοια μηνύματα. Δεν ξέρω τώρα πού πήγε το μήνυμα ή πού δεν πήγε. Εδώ δεν ήρθε. Και γι' αυτό δεν πήγε και στην κλήρωση. Ζητώ συγγνώμη, αν και δεν ξέρω το πώς έγινε αυτό και το γιατί έγινε αυτό. Όπως δεσμεύτηκα εκτός αέρα, δεσμεύομαι και στον αέρα ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα του συγκεκριμένου φίλου του Ηρακλή θα μπουν στην κλήρωση της επόμενης εβδομάδας. Γιατί τα έστειλε ο άνθρωπος, απλά δεν ήρθανε εδώ ώστε να τα διαβάζουμε και να τα βάλουμε στην κλήρωση. Και την επόμενη εβδομάδα θα κληρώσουμε ακόμα μια εγγραφή αξίας 100 ευρώ για τα παιδάκια σας από 4 έως 16 ετών για το Ira Camp που θα γίνει 18 με 26 Ιουνίου εδώ στην ευθεία του Ηρακλή, στην Αγίου Δημητρίου, δηλαδή Χορτατζίδες, Κατσάνιο, Ιβανόφιο, Κολυμβητήριο κτλ. Τα ραντεβού για τον κόσμο είναι δύο, είναι συγκεκριμένα. Το πρώτο χρονικά αύριο στις 5 με τον Αρκαδικό για την τελευταία αγωνιστική, έτσι να πάρει και ένα μήνυμα η ομάδα. Και την Κυριακή το πιο μεγάλο από άποψη ενδιαφέροντος για το ποδόσφαιρο. Όπως γράφει η αυτονομηθήρα 10, έρχονται οι γριές. Ηρακλής Αρκαδικός Σάββατο στις 5, Ηρακλής Τηλικράτης Κυριακή στις 5. Ετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο να δώσουμε δυναμικό παρόν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο στα πέταλα δυνατά και αυτόνομα. Ξεκινάμε το Σάββατο με τον μπάσκετ απέναντι στον Αρκαδικό στο Ιβανόφιο και συνεχίζουμε την Κυριακή απέναντι στον Τηλικράτη στο Καφταζόγλιο για να τελειώνουμε με το θέμα άνοδος. Όλοι δίπλα στο σύλλογο, υστερόγραφο, έρχονται όλες οι γρίες. Στο μπάσκετ που έχουμε αυτό το ξαφνικό, δεν το λες, για κάποιους αναμενόμενο, την αποχή δηλαδή των αθλητών του Απόλλωνα Πάτρας. Ο λόγος είναι ότι είναι απλήρωτοι εδώ και τρεις μήνες και απειλούν ότι δεν θα κατέμουν στο αυριανό παιχνίδι με τον Εθνικό. Είναι δυσαρεστημένοι από τον κύριο Καραπάνο. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, γιατί
Ο Απόλλων Πάτρας είναι ο αντίπαλος του Ηρακλή στα μπαράζ. Ένας αντίπαλος που έχει 2-0 υπέρ του. Ένας Ηρακλής που πρέπει να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες. Το κατά πόσο οι Πατρινοί θα επηρεαστούν από αυτή την αποχή, από τις απειλές να μην κατέβουν αύριο με τον Εθνικό, από το τι είναι απλήρωτοι τρεις μήνες, θα το δούμε στο γήπεδο. Πάμε να μιλήσουμε για πολλά και διάφορα και θα το ξαναπώ για ακόμα μία φορά ότι αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες στο Γυμναστικό Σύλλογο είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Αυτή η κινητικότητα, αυτή η υπερκινητικότητα, βάζω και το υπερ μπροστά, αυτό το υπέροχο μπλε και άσπρο που κυριαρχεί στην Αγίου Δημητρίου και δεν κυριαρχεί μόνο ως ιδέα, κυριαρχεί ως και πραγματικό χρώμα, γιατί βλέπουμε ομορφιές και με την μπουτίκ και με τους χώρους που διαμορφώνονται και με πάρα πολλές δραστηριότητες από την μαμά του συλλόγου, η οποία μαμά του συλλόγου μεθαύριο Κυριακή γιορτάζει και όπως λέω κάθε χρόνο εδώ και 12 χρόνια στην ώρα για μπλε συνεχόμενα, πρέπει σε αυτή την μαμά να λέμε πάντα χρόνια πολλά και να μην την ξεχνάμε, γιατί δεν μπορούμε χωρίς αυτήν. Και μιλάμε για τον Εραστέχνη, τον Γυμναστικό Σύλλογο που είναι η μητέρα όλων των τμήματων. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο από το ΣΟΗ, καθώς πιάσαμε με τις μητέρες, το Φώτη το Θεό, που είναι στην γραμμή μας, που ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τη μαμά. Γεια σου Φώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στον κόσμο του Ηρακλή. Γιορτάζει μεθαύριο. Γιορτάζει, το θέμα είναι η γιορτή της μητέρας, να γιορτάζει είναι για άλλα χιλιά χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος. Σωστά. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί εδώ στην ώρα για μπλε πριν από 2 μήνες περίπου. Ίσως και παραπάνω, όταν ήταν, αν θυμάσαι, εκείνη η μέρα που έπρεπε να πάρετε ξανά παράταση χρονική, να πάτε στο πρωτοδικείο, να μπορέσετε για κάποιους μήνες ακόμα να συνεχίσετε και συνεχίζετε αυτό που κάνετε. Και από τότε είχαμε παρατηρήσει ότι όντως υπάρχει ζωή, όντως υπάρχει τρέξιμο, κίνηση και το βλέπει κάποιος μια βόλτα έστω να περάσει από την Αγίου Δημητρίου. Και θα ήθελα και σήμερα να μας βοηθήσεις, να μας ενημερώσεις, κάνοντας έναν απολογισμό για όλους αυτούς τους μήνες, το τι έχει γίνει στο Γυμναστικό Σύλλογο και το τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι, όχι μόνο το να υπάρχει μια μπουτίκ για παράδειγμα, σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι για την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, έφτασε ο χρόνος όμως πάλι τώρα που το εξάμεινο του ΔΕΤΗ. Πάλι τελειώνει, είναι κοντά. Τελειώνει 19 Ιουνίου. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις διεργασίες ώστε να γίνει μια γενική συνέλευση. Όπου εκεί πάλι θα ξαναξεκινήσουν οι διεργασίες για όποιον θέλει να συμμετάσχει στα κοινά του σωματείου. Με βασικό στόχο ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτό που είχαμε εκεί την προηγούμενη φορά, ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να μείνει ούτε μία μέρα κέφαλος πλέον. Ναι. Το ότι προσπαθούμε, αν θέλετε, να λειτουργήσουμε και ότι έχουμε φτιάξει κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι βρήκαμε τη λύση στο πρόβλημα ή ότι ο κόσμος του Ηρακλή μπορεί να κοιμάται ήσυχος για την επόμενη μέρα. Δυστυχώς δεν προχωράνε τα πράγματα με τον βαθμό που θέλαμε σε ένα κομμάτι, αν θέλετε, στο κομμάτι της εξεύρεσης λύσης γενικά, με το μπλοκάρισμα του σωματείου που έχει, με όλα αυτά τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί. Και αυτό, για να λέμε την αλήθεια, το σωματείο συνεχίζει πάλι και είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Μιας και το αναφέρεις, Φώτη, πού είμαστε σε αυτό? Είμαστε στις συνεχείς διαπραγματεύσεις με όλα τα αρμόδια υπουργεία, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δυστυχώς, σας έχω ξαναπεί, το θέμα του Εραστέχνη Ηρακλή είναι πολύπλοκο, εμπλέκει πολλά υπουργεία μέσα. Ναι. Δυστυχώς, εμπλέκει τεράστια χρέη. Είναι δύσκολα τα πράγματα, να μην λέμε τώρα ότι μπορούμε να, πώς να σου το πω τώρα, ότι όλα θα πάνε καλά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα υπάρχουν και μέρες που θα έχουμε και δυσκολίες σημαντικές. Πότε ακριβώς πρέπει να γίνουν χρονικά αυτά που αναφέρεις? Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ούτως ή άλλως, με ένα διοικητικό συμβούλιο που θα κάνουμε εμείς σαν ερασιτέχνης, θα δούμε εκείνες τις μέρες πώς θα ξεκινήσουμε, δηλαδή, τις διεργασίες κανονικά μέσα σε αυτό το μήνα, να προκυρηθεί και η γενική συνέλευση για να προχωρήσουμε σε αρχαιρεσίες για το σύλλογο. Και μετά, Φώτη, πάμε για εξάμηνο πάλι ή δεν μπορούμε να ξέρουμε το... Εάν δεν μπορούμε να βγάλουμε αιρετή διοίκηση, τακτική διοίκηση, αυτό που λέμε δηλαδή, θεωρώ πολύ δύσκολο να βγει. Αναγκαστικά θα πάμε ξανά σε μια δίκη πρωτοδικείου, με ό,τι κινδύνους αυτό ξανά συνεπάγεται μέσα. Το οποίο σημαίνει ότι θα ξαναχρειαστούμε πάλι κόσμο, θα ξαναχρειαστούμε πάλι βοήθεια. Σημαίνει ότι, θα σου ξαναλέω, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να γίνει μια γενική συνέλευση,
εκεί να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα πλέον για το μέλλον του σωματείου και το πώς πρέπει να λειτουργήσει. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται προς τα έξω, επειδή βάφτηκαν τα μπουβάρια ή τα προβλήματα μέσα στην ισορροπία. Απλά αυτά δεν τα βλέπαμε εδώ και χρόνια. Δηλαδή γίνανε κάποια πράγματα που σου λουπόθηκαν. Το θέμα είναι, θα το ξαναλέω, ότι το σωματείο να πάσα ώρα και στιγμή πάλι κινδυνεύει. Ναι. Και καλά κάνεις και μας το ξαναλες για να μην το, ξεχάσουμε ούτε μια μέρα. Είναι πολύ καλή χρονιά με τη λογική ότι μέσα στα χίλια προβλήματά μας, μέσα σε αυτό το τέλμα που ήμασταν, ότι τουλάχιστον αγωνιστικά κάποια τμήματα πέτυχαν το στόχο τους. Και οι άνθρωποι που τρέξανε δίπλα τους έστω τη χαρά της ικανοποίησης ότι κάτι πετύχανε. Και φαίνεται ότι κάτι μπορεί να αλλάζει, αλλά δεν είναι έτσι. Ναι. Είναι γνωστό, είναι γνωστό. Απλά καλά κάνεις, επαναλαμβάνω, και μας το υπενθυμίζεις. Όλους αυτούς τους μήνες που ασχολείσαι καθημερινά με το Γυμναστικό Σύλλογο, πώς έχεις αφουγκραστεί την όποια εσύ θα μας πεις συσπήρωση που υπάρχει γύρω από τα τμήματα και την όποια συσπήρωση που υπάρχει γύρω από τον κόσμο, το αν κατά πόσο έχει αγκαλιαστεί όλη αυτή η προσπάθεια, με την Boutique φυσικά να είναι ένας καθρέφτης, να είναι ένα δείγμα γραφής για εσάς, για να δείτε την απήχηση του κόσμου, γιατί κακά τα ψέματα ήταν κάτι που έλειπε πάρα πολύ από το να θέλει κάποιος να αγοράσει κάτι για το παιδί του κτλ. Κτλ. Και για τη λειτουργία των τμήματων και για την καθημερινότητα, για τα προβλήματα που είχατε με το ρεύμα, είναι όλα πάρα πολύ γνωστά, νομίζω. Η καθημερινότητα, αλλά... σας το ξαναλέω, είναι υπερβολικά δύσκολη για το σωματείο. Παραμένει πολύ δύσκολη. Παραμένει και δυστυχώς θα συνεχίσει να παραμένει. Και σας το ξαναλέω ότι όσο παραμείνει αυτή η δυσκολία στην καθημερινότητα, το σωματείο θα είναι σε κίνδυνο. Από εκεί και μετά εμείς προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο με αυτές τις μικρές δυνάμεις, με τα όσα προβλήματα έχουμε, στο να μπορέσουμε λίγο να ξαναφέρουμε τον κόσμο κοντά στο σωματείο. Με διάφορες ενέργειες που κάνουμε, με διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, όπως είναι το camp που ετοιμάζουμε με το καλό στις αρχές Ιουνίου με το που κλείνουν τα σχολεία. Προσπαθούμε να φέρουμε παλιούς αθλητές κοντά, προσπαθούμε να ξαναδείξουμε, αν θέλετε, πιο πολύ το αθλητικό προφίλ του σωματείου, γιατί μην ξεχνάμε πάνω απ' όλα ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος είναι αθλητικό σωματείο. Και τεράστιο κιόλας. Αυτό που πρέπει να περάσει προς τα έξω είναι ο αθλητισμός, είναι το παιδί, είναι η οικογένεια, είναι άλλα πράγματα από αυτά που τόσο καιρό δυστυχώς ενοχλούσαν, αν θέλετε, είχαν μπολιάσει μέσα στο μυαλό μας. Μονίμως τα τελευταία χρόνια ασχολούμασταν με τους δικηγόρους, με τις πτώσεις, με τις ανόδους, με τα πρωτοδικεία, με τα ειρηνοδικεία, με τα δικαστήρια, με χιλιάδες άλλα πράγματα έξω από αυτό το κομμάτι που λέγεται αθλητισμός. Πάνω σε αυτό το κομμάτι κινηθήκαμε. Είχαμε βέβαια στο μυαλό μας μια στρατηγική, αν θέλετε, γιατί ξέραμε ότι είχαμε τα δικαστήρια κυρίως αυτό που αφορούσε με την ακίνητη περιουσία, στην οποία βγήκε μια απόφαση στην αρχή, αν θυμάστε πολύ καλά, για το κατάσχετο του Χορταντζίδων. Μια μεγάλη νίκη ήταν αυτή, βέβαια. Είμαστε σε μια αναμονή ενός δεύτερου όμως δικαστηρίου. Μια πρώτη, μάλλον, νίκη. Ναι, σωστά. Μια πρώτη, δεν σημαίνει, σας το είχα πει και τότε, ότι δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Το δεύτερο πότε είναι? Το δεύτερο περιμένουμε την απόφαση. Το δικάσαμε και αυτό το δικαστήριο μέσα στον Ιανουάριο. Θέμα χρόνου και αυτό να βγει μια δεύτερη απόφαση, η οποία δεν ξέρουμε όμως τι θα είναι αυτή τη φορά. Έτσι. Ναι. Περιμένουμε και αυτό. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το κομμάτι κυρίως της αθλητικής αναγνώρισης, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Λίγοι μπορούν να το αντιληφθούν, ιδίως όσοι δεν είναι κοντά στο σωματείο, δεν θα το καταλάβει ποτέ και κανένας. Η αθλητική αναγνώριση στην ουσία είναι αυτό που λέμε, είναι η άδεια του σωματείου για να συνεχίσει να λειτουργεί το κομμάτι του αθλητισμού. Αλλά από εκεί και μετά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε στο επόμενο εξάμηνο, να πάρουμε πάλι μια ανάσα, αν θέλετε, για να μπορέσουμε πάλι να είμαστε προφυλαγμένοι νομικά πάνω απ' όλα. Να αντιμετωπίσουμε τον όποιο κίνδυνο θα έρθει την επόμενη μέρα. Ο τρόπος, Φώτη, μπορεί να έρθει μέσω χρημάτων, μέσω ανθρώπων που όχι. Πρέπει σας το να αυξηθούν, μέσω... Σας το έχω ξαναπεί ότι μέσω τα χρέη του Ηρακλή είναι τεράστια. Δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες. Όταν σε ένα φημίμες θα έχεις χρεώσει 500 εκατομμύρια, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί ποτέ αυτό το χρέος. Σωστά, σωστά. Μιλάω για την παρούσα φάση. Είναι καθαρά, η λύση είναι καθαρά πολιτική. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ποια κυβέρνηση θα τη δώσει, πώς θα τη δώσει, πώς θα την κάνει, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο. Εντάξει, μιας και το αναφέρεις ο κύριος Βασιλιάδης, το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τότε που κάνατε το καλοκαίρι αλλά πάλι ραντεβού, πετάει και μια ατάκα ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον Ηρακλή. Να το κρατήσουμε, το κρατάμε. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Κρατάμε όλα αυτά, τα κρατάμε με τη λογική ότι όλοι έχουν αντιληφθεί, ότι προσέξτε, ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς πάμε να καταδικάσουμε ένα σωματείο
με μια τεράστια προσφορά, με μια τεράστια ιστορία, με μια τεράστια παρουσία στο χώρο γενικά σε όλη τη διαδρομή του, έτσι. Ναι. Είτε είναι κοινωνική, είτε είναι αθλητική, είτε είναι πολιτική, είτε είναι υπαρξιακή, όπως θέλετε και να το βάλετε, είναι ένας τεράστιος ζωτικός οργανισμός που υπάρχει από το 1900 που λέει ο λόγος. Δεν θα μπω στις διαδικασίες, θα ήταν το 1896, το 1898, κάπου εκεί ήταν, κάπου εκεί ήταν. Ξεκινάμε ότι ένα σωματείο με μια τεράστια διαδρομή, η οποία εμείς είμαστε πολύ μικροί, να κάτσουμε να την αναλύσουμε και να κάτσουμε να λέμε τώρα ότι εμείς εκπροσωπούμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό το τεράστιο σωματείο, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν αντιληφθεί όλοι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να κλείσει. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο Εραστένης Ηρακλής βρισκόμενος αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον κίνδυνο, το κλείσιμό του δεν έχει καταλάβει κανείς τι συνεπάγεται. Αν γίνει αυτό το κακό σενάριο κάποια στιγμή. Και έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν μπορούν να αφήσουν, δεν πρέπει να αφήσουμε στην ουσία αυτό το πράγμα να διαλυθεί. Έτσι είναι, δεν μπορώ με τίποτα να διαφωνήσω μαζί σου. Ο ερασιτέχνης, να δώσω να καταλάβετε κάτι, δεν είναι ας πούμε ένα ποδοσφαιρικό ή μπασκετικό τμήμα, ένα βολεϊκό που μπορεί να πέσει, μπορεί να ανέβει, να περάσει μια κακή πενταετία, μια κακή τριετία, καταλάβετε πώς το λέω. Ή να είσαι ξέρω εγώ στην Α, δεις τον μπάσκετ, μπορεί να ανεβείς, μπορεί να μην ανέβει. Γι' αυτό και τον αποκαλώ μαμά, Φώτη. Ο ερασιτέχνης όμως Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι όλος ο Ηρακλής μέσα. Έτσι ακριβώς. Δεν αντιλαμβάνεται ότι τώρα λέμε ερασιτέχνη. Όλοι είναι μέλη του ερασιτέχνη Ηρακλή. Είτε είναι γραμμένοι σε ένα μητρό, είτε δεν είναι. Είτε πληρώνουν τη συνδρομή, είτε δεν την πληρώνουν. Ο κάθε άνθρωπος αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη Γη που λέει κάποτε είναι Ηρακλής, στην ουσία είναι μέλος του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. Είναι όλη η ιδέα. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν. Ό,τι αντιπροσωπεύει τον Ηρακλή είναι αυτό. Είναι Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής πρώτα απ' όλα. Γιατί είναι Ηρακλής. Αυτό έδωσε τη δύναμη να γίνουν τα τμήματα. Ο Γυμναστικός Σύλλογος δηλαδή μπορεί αύριο να τα κλείσει τα τμήματα αν θέλει. Καταλάβετε πως είναι, δηλαδή όλοι πρέπει να αντιληφθούν, εσύ, εγώ, οποιοςδήποτε, όταν λέμε ότι είμαστε Ηρακλής, πρώτα απ' όλα είναι, ανήκουν στο Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής. Γι' αυτό και σου είπαμε με χαρά και ικανοποίηση στον πρόλογο ότι μετά από χρόνια βλέπουμε ξανά, έστω με όλα αυτά που καταγράφεις που είναι πάρα πολύ σοβαρά, να γίνονται 2-3 πραγματάκια, έτσι, απλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ το πω διαφορετικά, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτός που δηλώνει Ηρακλής, ότι αυτό που λέμε το κομμάτι του ακινήτου στους φορτατζίδες ή το κομμάτι του ακινήτου στη Μίκρα είναι σπίτι του. Αυτό είναι το σπίτι του, το ηρακλήδικο. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν όλοι. Ότι όταν έρχεσαι ας πούμε και βάφεις ένα ντουβάρι παράδειγμα στους φορτατζίδες ή στη Μίκρα, βάφεις το σπίτι σου. Όταν μέσα στους φορτατζίδες και στη Μίκρα ας πούμε θα πετάξεις τα σκουπίδια, τα μπουκάλια, το οτιδήποτε, είναι σαν να τα πετάς μέσα στο σπίτι σου. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι το σπίτι μας και έχουμε υποχρέωση να το προστατεύσουμε, να το βάψουμε, να μην πιστάζουν τα νερά, να φτιάξουμε τις λάμπες που δεν καίνε, να το καθαρίσουμε. Είναι απλό λογικό πράγμα. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτονόητα, απλά και λογικά που δεν γινόντουσαν όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Γι' αυτό και τώρα δεν βγαίνουμε στην ουσία να λέμε συνέχεια τι γίνεται. Γιατί λέμε ότι κάνουμε το αυτονόητο. Ναι. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή, ναι, προσέχουμε το σπίτι μας, το καθαρίζουμε, το φτιάχνουμε, το κάνουμε. Ναι, είναι σπίτι μας. Είναι σπίτι όλων των Ηρακλειδών. Δεν δικό μου. Εγώ αύριο φεύγω. 19 Ιουνίου που λέω λόγος έρχεται. Έχω φύγει εγώ. Στις 20 πρέπει να δει παράδειγμα ο Γιώργος. Ο ένας συνεχίζει τον άλλον. Έτσι ακριβώς. Μιας και το αναφέρουμε πάντως, ενημέρωσέ μας για αυτό που ήδη έχετε ετοιμάσει και θέλεις και θέλετε να ολοκληρωθεί πάνω σε όλη την οδό. Την οδό του Ηρακλή. Εντάξει, προσπαθούμε να φτιάξουμε το κομμάτι της οδού Αγίου Δημητρίου. Στην ουσία αυτό είναι έτσι, το έχουμε ορωματιστεί, πώς να το πω τώρα, να το φτιάξουμε. Τον οποίο στην ουσία να πάρει το όνομα του οδός Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθούμε δηλαδή πάνω σε αυτόν τον δρόμο να μπουν πινακίδες, να μπουν ας πούμε με όλη την ιστορία του Ηρακλή, με όλους τους ανθρώπους που προσφέρανε, συνεισφέρανε για να υπάρχει αυτό το τεράστιο σωματείο. Από Κατσάνιο μέχρι Ιβανόφιο, μέχρι πόσο... Από τη μία αγωνία του, από τη μία αγωνία του Αγίου Δημητρίου μέχρι την άλλη. Μέχρι την άλλη. Mm-hmm. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ηρακλήδικο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να λέγεται ας πούμε οδός Ηρακλής Θεσσαλονίκης. 100%. Αυτό το κομμάτι. 100%. Αλλά πρέπει να το φτιάξουμε για να είναι όπως πρέπει να είναι. Mm-hmm. Σε ρώτησα νωρίτερα, ή μάλλον καταγράψαμε και για το θέμα της μπουτίκ, πόσο θεωρείς ότι έχει αγκαλιαστεί όλο αυτό? Έχει αγκαλιαστεί. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να κάναμε φέτος γενικά, ό,τι δράση κάναμε στα γυμναστικός, αγκαλιάστηκαν. Ακόμα και ο χώρος. Υπήρξε ανταπόκριση, έτσι. Οι όποιες εκδηλώσεις κάναμε μέχρι τώρα, όλα είχαν αγκαλιαστεί. Όπως μεγάλη απήχηση αγκάλιασμα έχει αυτό το κάμπ το οποίο φτιάχνουμε 18 με 24 Ιουνίου, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ηρακλή τα τελευταία χρόνια.
και πάμε να φτιάξουμε, προσπαθούμε να φέρουμε τους παλιούς αθλητές όλους κοντά. Η Τασούλα Κελεσίδου θα είναι κοντά, ο Χατζιβρέτας θα είναι κοντά. Από τους παλιούς αθλητές, ό,τι μεγαλύτερο όνομα πέρασε, σκεφτείτε, θα είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα camp το οποίο να γυρίσουν τα παιδιά του Ηρακλή μέσα, να έρθουν και καινούργια παιδιά να γίνουν Ηρακλής, να γνωρίσουν τις ακαδημίες μας, να γνωρίσουν τα αθλήματα. Αυτός είναι ο στόχος. Και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά και εντός αέρα, γιατί δίνουμε μέσω της Ρόζια Μπλε σε τέσσερις πατεράδες, μητέρες, θείους, δεν ξέρω τι. Ο στόχος είναι ακόμα και οι γονείς να περάσουν καλά, να αφήσουν να αφήσουν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους να φύγουν χαρούμενα, να περάσουν καλά όπως πάνε σε μια κατασκήνωση, όπως πάνε σε μια... Καταλάβατε, να δούνε, να γνωρίσουν τους αθλητές του Ηρακλή, πώς το λένε, να γνωρίσουν τους πρωταθλητές του Ηρακλή. Mm-hmm. Άρα, στα σοβαρά πάλι επιστρέφω, αν και όλα είναι σοβαρά που λέμε, στα πιο σοβαρά αν θέλεις, ο Ιούνιος είναι ένας μήνας πολύ πολύ καταλυτικός, έτσι, και για το δεύτερο δικαστήριο μετά την πρώτη νίκη για το θέμα χορτατζίδων και τα λοιπά, για να έρθει και η δεύτερη νίκη, και για το θέμα Γενική Συνέλευση, Πρωτοδικείο και όλα αυτά που μας προανέφερες. Ο Ιούνιος, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ο πιο κρίσιμος για το ΓΣ. Κάθε Ιούνιος είναι πιο κρίσιμος για το ΓΣ, αν είμαστε σε μια πιο φυσιολογική, σωστή λειτουργία. Αλλά πόσο μάλλον τώρα που όντως, ναι, είναι πολύ κρίσιμες μέρες αυτές που έρχονται, ας πούμε, με το καλό να βρεθεί μια λύση μέχρι τις 20 Ιουνίου. Mm-hmm. Να σου μεταφέρω κάποια μηνύματα από τον φίλο τον Γιάννη που λέει: ας πάρουμε τα λόγια του κυρίου Θεού για να δομήσουμε σωστά με ομόνοια και ενότητα το σύλλογό μας όπως μας αξίζει, όπως μας πρέπει. Ο φίλος ο Γιώργος από την Αμερική γράφει: μπράβο στο ΓΣ, πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι και αυτοί θέλουν πιο πολύ βοήθεια από τον κόσμο. Ήδη έχεις απαντήσει σε αυτό, Φώτη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Το σωματείο ανήκει στον κόσμο. Δεν ανήκει σε μένα, τα πρόσωπα αλλάζουν. Είναι δικό τα πρόσωπα στο κάτω-κάτω εδώ πέρα είναι κλεμμένα. Εδώ δεν έχουμε ούτε μετοχολόγιο, ούτε υπάρχει, ας πούμε, έβαλα 5 δραχμές εγώ και επειδή έβαλα εσείς 4 δικό εγώ. Εδώ είναι καθαρά όποιος θέλει, όποιος το αγαπάει, όποιος το αισθάνεται, όποιος νιώθει, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά, είναι εδώ πέρα. Πρέπει να έρθει εδώ πέρα, πρέπει να έρθει κοντά. Πέρα από το Ira Camp, υπάρχει μέσα στο καλοκαίρι που να περιμένουμε κάτι? Είτε από κάποιο τμήμα, αν γνωρίζεις, είτε από το γυμναστικό σύλλογο, από τη μαμά, όπως λέμε. Εμείς αυτή τη στιγμή σας είπα και πριν, σε αυτό το σχεδιασμό, αναγκαστικά μέχρι και εκείνες τις μέρες, γιατί πρέπει, είναι πολύ σημαντικό ότι από τις 19 Ιουνίου και μετά πρέπει να υπάρχει διοίκηση. Ναι. Πρέπει μέχρι τώρα αυτό το μήνα, λίγο αυτό το διάστημα, να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, ναι, για να μπορέσουμε να υπάρχει συνέχεια. Και αν με το καλό τελειώσουν όλα καλά από τις 19 μετά είναι Ιουνίου, έχει πράγματα να κάνουμε. Εύκολα είναι. Ναι. Δεκάδες πράγματα, αλλά και αυτά θέλουν όλα τη σειρά και θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Σας ξαναλέω, με την δίκη. Το καταλαβαίνω το πόσο μαγκωμένοι σε εισαγωγικά είστε, γιατί περιμένετε. Μπράβο. Όσα και να έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβαινε στο γυμναστικό μέχρι χθες σε μια νύχτα ή σε μια ώρα μέσα ή σε μια μέρα. Έτσι, είμαστε κι εμείς μπλοκαρισμένοι σε πάρα πολλά πράγματα. Λογικό. Προσπαθούμε όσο μπορούμε με αυτές τις δυνάμεις τις μικρές, προσπαθούμε όσο μπορούμε προς τα έξω να περνάμε όσο καλύτερα γίνεται το όνομα του Ηρακλή. Κλείνοντας, εκτός και αν θες, Φώτη, και να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση, αν θες να προσθέσεις κάτι, έχω και παραγγελιά από ένα φίλο εδώ. Θέλει ζήπο, λέει, να κληρώσουμε. Έχουμε ζήπο? Η μαμά λέει να μας δώσει ζήπο. Έχουμε και ζήπο, κληρώστε και ζήπο. Ό,τι θέλετε, κληρώστε. Είναι, ξέρεις τι, μέσα σε αυτά τα πολύ δύσκολα που περνάμε όλοι μας, κακά τα ψέματα, η μπουτίκ είναι μια όαση. Εγώ κάθε φορά που περνάω και έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές, φτιάχνουμε. Η μπουτίκ είναι μια όαση, φτιάχνουμε, όχι για εμάς τους μεγάλους. Η μπουτίκ είναι μια όαση για τα μικρά παιδιά που έρχονται και παίρνουν έστω ένα μπαλάκι, ένα πουτάκι, ένα καρκολάκι. Έτσι ακριβώς. Είναι μια όαση που μας έλειπε χρόνια, κακά τα ψέματα. Αυτό το συνέστημα που να κρατάς τον πιτσιρικά ή την πιτσιρίκα και να μολιέται μέσα και να μπαίνει και να της λες πάρε ό,τι θέλεις ή να του λες πάρε ό,τι θέλεις, είχαμε καιρό να το νιώσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Τίποτα. Ό,τι ούτως ή άλλως από την επόμενη εβδομάδα σας ξαναλέω. Θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα αρχίσουμε οι διεργασίες για να πάμε σε μια... Να γίνουν, ας πούμε, οι αρχιερεσίες για να υπάρχει μια διοίκηση. Ναι. Ωραία. Και θα υπάρχει ενημέρωση από εδώ και πέρα πλέον, πιο τακτικά, πιο
πιο, αν θέλετε, πιο συμμαζεμένα ή πιο στοχευμένα σε κάποια πράγματα για τις μέρες που έρχονται. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από το Φώτη Θεό για τη μητέρα μας, για τη μαμά μας, πέρα από τη δική μας, ο καθένας ξεχωριστά που την λατρεύουμε. Γεια σου μαμά. Και τη μαμά του Ηρακλή που δεν είναι άλλη από το Γάμα Σίγμα. Και να μην την ξεχάσουμε την Κυριακή, έτσι. Να της πούμε ένα χρόνια πολλά που είναι η γιορτή της μητέρας. Μπίλι, έχω ένα κομψό. Τώρα σε πιάνω εξαπίνης. Έχουμε ένα κομψό. Κομψό όμως, έτσι. Θέλω να το χτενίζεις, να το φτιάξεις, να το κάνεις, να το ομορφύνεις. Άμα θες να το βάψεις κιόλας, σου δώσω και χρώματα καρφόπουλος. Να το κάνεις, ρίξε το κομψό σου, να επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Σήμερα εκτάκτως είμαστε αντί για 7 με 8 στο 7,5 με 8,5 γιατί υπήρξαν νωρίτερα συνεντεύξεις τύπου δηλώσεις κτλ. Οπότε πάμε πιο μετά να κλείσουμε. Παραμένουμε εδώ. Στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Θυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό. Blue Libero, μία λέξη. Blue Libero, papaki.yahoo.gr. Το Facebook δεν σας το λέω καν γιατί ούτως ή άλλως γράφετε πολύ σε αυτό. Το πολύ και με ομικρογιώτα και με. Και με ύψιλον. Ο φίλος ο Βαγγέλης, γεια σου Βάγκο μου, καλά τα είπε ο Φώτης, να δούμε όμως εθελοντές. Εδώ είναι το θέμα, για. Εδώ είναι το θέμα. Ο Φώτης και οι υπόλοιποι που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ το γάμα σίγμα, είναι εκεί. Αλλά πρέπει να έρθουν κι άλλοι. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Όπως σωστά είπε, είμαστε πολύ μικροί για να λέμε ότι κάνουμε κάτι στον Ηρακλή, ότι βοηθάμε τον Ηρακλή, ότι προσφέρουμε στον Ηρακλή, οτιδήποτε. Πολύ ελάχιστοι είμαστε. Τίποτα. Γι' αυτό και κάθε φορά που ένας θα φεύγει, πρέπει να έρχεται και ο επόμενος. Και ο επόμενος που θα φύγει, να έρθει και ο μεθεπόμενος. Γι' αυτό μιλάμε για τεράστιο σύλλογο. Δεν θα ήταν αλλιώς. Χωρίς συνέχεια, χωρίς εξέλιξη. Και είδατε πώς μας φαίνονται τα αυτονόητα, γιατί καλά κάνει και τα χαρακτηρίζει ο Φώτης ο Θεός αυτονόητα το να βάψουμε το χώρο, το να έχουμε μπουτίκ, το να βάλουμε τις σημαίες μας, το να κάνουμε πράγματα, το να ομορφύνει εκεί η περιοχή, να χίλια δυο. Ήταν αυτονόητα, αλλά για πολλούς από εμάς που δεν τα βλέπαμε τόσα χρόνια, μας έπιανε να αμαράζει ρε παιδί μου. Και το ξαναλέω, είναι υπέροχο το συνέστημα να παίρνεις το πιτσιρίκι σου και να το αμολάς μες στην μπουτίκ, να κάνει βόλτες ή εκεί γύρω γύρω στο... Στους χορτατζίδες, στο Κατσάνιο, περιμετρικά, οπουδήποτε. Και να βλέπει μπλε και άσπρο, να βλέπει Ηρακλή από μωρό. Μιλάμε αρκετά σήμερα για το Γυμναστικό Σύλλογο, για τον Ερασιτέχνη Ηρακλή, για την προσπάθεια που γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες. Και μέσα σε όλα αυτά γίνεται και κάτι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Θα ξαναπώ για ακόμη μια φορά για όσους δεν το γνωρίζουν ότι η ώρα για μπλε, μια εκπομπή που ξεκίνησε το 2006 εδώ στο Λίμπερο και κρατάμε μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, αγαπάει όλα τα τμήματα και όλα τα αθλήματα του Ηρακλή και αγαπάει όλους τους αθλητές και όλες τις αθλήτριες και τις ακαδημίες και τα πάντα. Ό,τι είναι μπλε άσπρο και έχουν ημίθιο και έχουν το ΙΤΑ. Και χαίρομαι πολύ που τους τελευταίους μήνες πραγματικά υπάρχει ξανά μια ζωντάνια στο Γάμα Σίγμα. Για παράδειγμα. Πριν λίγες μέρες πέρασα για κάτι από την μπουτίκ, να πάρω κάτι και συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα γιατί είδα μετά από πολλούς μήνες έναν τεράστιο για μένα αθλητή που έχει αναδείξει ο Ηρακλής και ο ίδιος του εαυτός με όλη αυτή την προσπάθεια, με πάρα πολλές δυσκολίες που πέρασε, με ευρωπαϊκά μετάλλια, με πανελλήνιες διακρίσεις. Ο λόγος φυσικά για τον Αντώνη το Μάστορα που... Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα και να βάφει και το μαλλί του μπλε. Σου πάει, Αντώνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ναι, εντάξει. Το έβγαλες ή το κράτησες? Όχι, ακόμα το. Μεγιά. Το πρώτο που θέλω να σου πω στον αέρα είναι ότι μας έλειψες. Μας έλειψες πολύ. Και εμένα μόλις να αγωνίζομαι, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα ότι η πρώτη απάντηση θα ήταν αυτή. Η πρώτη απάντηση θα ήταν αυτή. Για όσους δεν γνωρίζουν, μιλάμε με έναν αθλητή που
Έχει φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης στο αγωνισμά του, στο All My Ipsos, που εντάξει, στην Ελλάδα έχει δείξει και πρόσφατα έδειξε ότι δεν ξεχνιέται το ποδήλατο που λέγεται το αγωνισμά σου. Και πήρες πάλι την πρώτη θέση και το... Πόσα χρυσά πήρες τώρα πρόσφατα? Δύο αγώνες έκανα, δύο και στους δύο διασυλλογικούς, έτσι δεν λέγονται αυτοί οι αγώνες? Διασυλλογικό και ένα, ναι, ένα meeting στην Κεφαλονιά μετά από αυτό. Και αυτό. Και θέλω να ρωτήσω καταρχάς αν νιώθεις υγιής, γιατί πέρασες πολλά, είχες τραυματισμούς, είχες επεμβάσεις, είχες χίλια δυο. Αν νιώθεις, συγγνώμη Αντώνη, ξανά ότι ναι, είμαι εδώ, πατάω καλά στα πόδια μου. Κοίτα, ναι, πλέον και γι' αυτό μπορώ και αγωνίζομαι, γιατί όντως τελευταία τρία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα και με τα χειρουργία και με κάποια άλλα θέματα που είχα και προσωπικά και υγείας. Αλλά ναι, είμαι, αρχίζω και νιώθω αρκετά καλά και παλεύω και εγώ, γιατί δεν είμαι ο μόνος που έχει δυσκολίες είτε στον αθλητισμό είτε στη ζωή και ουσιαστικά και σαν μήνυμα θέλω να περάσω και σαν πράξη ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και αυτό που θέλουμε ουσιαστικά. Δεν είναι λίγα αυτά που πέρασες και επειδή γνωρίζω και το προσωπικό σου πολύ 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 την πολύ μεγάλη απώλεια που είχες, αλλά και, το, και για το θέμα της υγείας σου, πραγματικά είναι άξιο καταγραφής ότι έχεις επιστρέψει και είσαι και πάλι σε αυτό το επίπεδο, έτσι, γιατί δεν έχασες level, είσαι ακόμα ψηλά. Εντάξει, έχω πέσει λίγο, εντάξει, σαν επίπεδο να το πω. Τουλάχιστον για την Ελλάδα, okay, για την Ελλάδα δεν, ναι, δεν βλέπω να έχεις χάσει έδαφος. Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό, τα ξέρεις και εσύ, έχεις δει μέσα στα γήπεδα τι γίνεται. Ναι. Δεν, μετά από κάποια ηλικία τα παιδιά όλα σταματάνε και λόγω χρημάτων και λόγω, εγώ θα έλεγα, ομοσπονδίας και... Και συνθήκων και καθημερινότητας, έτσι, στις προπονήσεις. Σίγουρα, ναι. Αλλά ναι, αυτό που θέλω φέτος είναι ουσιαστικά να ξαναβρω τα πατήματά μου και τα πόδια μου και να μπορώ να αγωνίζομαι και να έρθω σε ένα καλό ευρωπαϊκό επίπεδο και του χρόνου να κυνηγήσω κάτι πολύ καλύτερο. Μιας και το αναφέρεις, γιατί εγώ τέτοια θέλω να ακούω. Δεν θα ξεχάσω τον εαυτό μου να πετάγεται στο σπίτι και να πανηγυρίζει το μετάλλιό σου και μετά εδώ που τα λέγαμε στην ώρα για μπλε να μας λες έτσι με τόση λεπτομέρεια το ότι είχες τραβήξει με εκείνο το περιβόητο παπούτσι και με το δάχτυλο και με όλη την ιστορία. Θέλω ξανά να τα ζήσω και φαντάζομαι και ο κόσμος του Ηρακλή που μας ακούει αυτή τη στιγμή θέλει να καφιέται, να υπερηφανεύεται, να λέει ότι βλέπετε αυτόν στο Ελσίκι, αυτόν στη Βουδαπέστη, αυτόν δεν ξέρω εγώ στη Μαδρίτη, είναι δικό μας παιδί, είναι αθλητής του Ηρακλή. Σε τέτοιο επίπεδο, τι μπορούμε να περιμένουμε, ποιος είναι ο στόχος που έχεις βάλει και λες θέλω να πάω ξανά εκεί? Η αλήθεια είναι, στόχος είναι οτιδήποτε υπάρχει κάθε σεζόν. Δηλαδή, φέτος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βερολίνο. Mm-hmm. Στόχος είναι να καταφέρω να πάω πρώτα απ' όλα και από εκεί και μετά στον αγώνα όλα γίνονται. Πότε κρίνεται η συμμετοχή σου και πότε είναι αυτό? Έχει, η συμμετοχή θα κρυθεί μέχρι τέλη Ιουλίου, να σου το πω έτσι. Mm-hmm. Έχει πολύ δρόμο ακόμα και ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αρχή της σεζόν ακόμα. Δεν έχουμε ξεκινήσει κανονικά. Αλλά ναι, είναι και λίγο δύσκολα πλέον τα όρια και τα στάνταρ που βάζουμε. Αλλά ουσιαστικά κυνηγάω αυτό φέτος. Να μπορώ να έχω μια παρουσία εκεί. Με χαρά θα το υποδεχτούμε όλοι, το να σε δούμε το καλοκαίρι στο... Μακάρι, ναι, μακάρι. Στο Βερολίνο. Αλήθεια, πού το έχεις αφήσει το νούμερο, στο 231 ή θυμάμαι λάθος? 2.31 στο κλειστό και 2.30 πολλές φορές στο ανοιχτό. 2.31-2.30. Και τώρα πού είμαστε? Κοίταξε, τώρα δεν έχω επιδείξει όπως θα ήθελα. Εντάξει, κυνηγάω κατευθείαν να βάλω και ψηλά για να πάρω κάποια ανατροφοδότηση βάσει προπόνηση και βάσει αγώνων. Mm-hmm. Αλλά στο ρεξέ φτάνει 2 φορές 2.10 πολύ άνετα. Και σιγά σιγά πιστεύω θα αρχίσει να ανεβαίνει αυτό. Ένα 20-25 και μετά βλέπουμε. Εγώ δεν σε φοβάμαι. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν το σε θέμα φοβάμαι. Είναι να μπορώ να είμαι καλά καθημερινά και να μπορώ να κάνω το γόνο και να
το ζω όσο μπορώ. Άμα αυτό ναι. πάει καλά, πιστεύω και η επιδόση θα έρθει. Η κίνηση με το Μαλί είναι συμβολική, δηλαδή κάτι ήθελα να κάνω ή έτσι σου βγήκε. Το μπλε Μαλί για όσους δεν γνωρίζουν, έτσι, που έχει βάψει ο Αντώνης. Δεν είναι τόσο για τον Ηρακλή όσο είναι κάτι αρκετά προσεκτικό. Ναι. Όπως είπες και πριν, η μέρα μου πέθανε πριν ένα χρόνο και ναι. είχε ένα χού η μάνα μου τελευταία χρόνια να βάφει τα μαγιά της περίεργα. Ναι, και ναι. Και κάτι θυμάμαι από κάποιες φωτογραφίες. Κρατάω που έτσι σαν θύμιση της μάνας μου. Εύχομαι να σε βλέπει. Εύχομαι να σε βλέπει. Ναι, με κάποιο μακάρι, τρόπο. Θα πω που είναι. Με κάποιο τρόπο και σίγουρα θα είναι υπερήφανη για σένα. Πες μου λίγο πώς ένιωσες τώρα πρόσφατα που ο Ηρακλής, ο γυμναστικός σύλλογος που έχει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τους τελευταίους μήνες, αν το έχεις διαπιστώσει και εσύ, έχει αγκαλιάσει όλα τα τμήματα, έχει και την μπουτίκ, έχει τις προσπάθειές του, έχει τους ανθρώπους που ασχολούνται όσο μπορούν καθημερινά, που σου άνοιξαν αυτή την αγκαλιά, σε υποδέχτηκαν. Ήταν ένα ωραίο στιγμιότυπο που τουλάχιστον εγώ είδα από κοντά και όλα αυτά που ακολούθησαν έτσι. Έχει μια ενωσκόμη αλήθεια πρώτη φορά μετά από χρόνια που βλέπουμε Ηρακλή τόσο ενεργό και τόσο δίπλα στα παιδιά, ακόμα κι αν είναι παιδάκια που έρχονται απλά για να κάνουν, να μπουν στον αθλητισμό, είτε μεγαλύτεροι. Γίνεται μια αρκετά όμορφη προσπάθεια και αυτό σημαίνει Ηρακλή, γιατί πάντα εγώ από όταν ξεκίνησα να το πω έτσι, θυμάμαι το γήπεδο να είναι full αθλητές του Ηρακλή. Κάθε προπονητής να είναι εκεί για κάθε σχεδόν αθλητή ή ό,τι χρειαστεί. Είναι πολύ ωραίο που βλέπουμε να ξαναγίνεται αυτό μετά από χρόνια. Και μιας και το πάμε στο ομαδικό, γιατί ναι μεν ο καθένας σας έχετε ένα ατομικό αγώνισμα, αλλά όταν γίνονται αγώνες μιλάμε για τον Ηρακλή, μιλάμε για τους υπόλοιπους συλλόγους. Από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι με ενημερώνει η καλή μου φίλη η Ελεονόρα η Ρωσιάδου, πάμε καλά και όσον αφορά το τμήμα Στίβου γενικά. Δηλαδή μου λέει ότι δεν αποκλείεται φέτος να πάμε πάρουμε πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια στους άνδρες. Και με τη δική σου συμμετοχή και προσφορά. Ναι, κοίταξε, μακάρι. Τώρα είναι δύσκολο αυτό που θέτεις. Αλλά ναι, πιστεύω πως ο Ηρακλής πάντα είχε, οι αθλητές του Ηρακλή, να το πω έτσι, είχαν πάντα μια διαφορετική ψυχή και είναι θέλαμε να κάνουμε και κάτι για το σύλλογο. Δηλαδή πάντα ο Ηρακλής έφερε πριν μερικά χρόνια, ήταν αρκετά ψηλά. Ήταν σίγουρα στην τριάδα με τετράδα στα πανεπιστήμια τμήματα, ανεξαρτήτου κατηγορία. Είχε μια αυτοκρατορία χτίσει, ειδικά δεκαετίες 70, 80 κτλ. Είχε χτίσει. Καλά, παλιότερα ήταν και υπερδύναμη. Ναι, υπερδύναμη, όπως το λες. Μέχρι πριν μερικά χρόνια ακόμα κρατούσε αυτό και όλοι οι αθλητές του Ηρακλή πάντα έφερε σε όλα τα πανεπιστήμια ή σε διασυλλογικά. Και ναι, από ό,τι βλέπω, ίσως σε κάποιες κατηγορίες καταφέρουμε να πάρουμε δουλειά. Μακάρι. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Εντάξει, θα κάνεις ένα 2-32 και... Ναι, ναι, ναι. Και θα βοηθήσει. Εύκολα. Θα βοηθήσει. δεν το έχω ψάξει ποτέ. Αλήθεια, κάθε πρωτιά δίνει κάποιους πόντους, έτσι ώστε να υπάρξει το άθροισμα για να έρθει η πρωταθλήτρια. Ναι. Ναι, γνωρίζεις ναι, με την πρωτιά σου τι ακριβώς δίνεις στην ομάδα? Κοίταξε, εγώ να σου πω ακριβώς πώς λειτουργεί το διασυλλογικό και πώς λειτουργεί μετά το πανελλήνιο γράφημα, ναι, θα σε γελάσω. Αλλά σαν διασυλλογικό που είναι σε κάποια, που αφορά μια περιοχή της Ενωμένης Θεσσαλονίκης, πήγαμε αρκετά καλά φέτος. Τώρα το πανελλήνιο γράφημα θα δείξει εκεί πέρα. Εκεί θα ξανασυλλεχθούν όλοι οι βαθμοί και θα έχουν ένα τελικό αποτέλεσμα. Η ζωή σου πλέον πώς είναι, ενώ Θεσσαλονίκη ξανακατεβαίνεις, Αθήνα, γιατί σε είχαμε όχι, χάσει και από αυτή την άποψη, γιατί ήσουν στην πρωτεύουσα αρκετό καιρό. Ναι, όχι, Αθήνα. Όσον αφορά τις προπονήσεις, μένεις μόνιμα εκεί. Ναι, είμαι μόνιμα Αθήνα. Ναι. Ανεβαίνω μόνιμα εδώ την οικογένεια, άμα χρειαστεί κάτι για κάποιον αγώνα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ανεβαίνω συχνά πλέον. Να μας έξεγε καμιά φορά, γιατί προχθές είδες τι έγινε. Έπεσε πολύ ναι, αγκαλιά. Ναι, ήταν όμορφα. Ωραία. Κοίτα, προσπαθώ όσο γίνεται, απλά και τα ταξίδια είναι λίγο ζόρι, παίρνει και πήγαινε όλη την ώρα. Σωστά, σωστά. Αλλά όσο μπορώ, ευχαριστώ. Και ο βασικός λόγος που είσαι κάτω είναι αυτό, έτσι, είναι οι συνθήκες, είναι οι... το συνθήκες, ότι έχεις περισσότερα πράγματα για να νιώσεις καλύτερα ως αθλητής. Ναι, να σου πω κάτι, υπάρχει ένα ρητό, τα αεροπλάνα λέει φεύγουν από την Αθήνα.
Ναι. Για όλους τις μεγάλες διαγωνίες, να το πω έτσι. Είναι πιο εύκολο να πετάξεις από εδώ για οπουδήποτε. Ναι, και εντάξει, οι συνθήκες δεν θα λέω ότι είναι αρκετά καλύτερες, αλλά είναι καλές και εδώ. Αλλά εντάξει, πλέον έχω χτίσει μια ψηλοβάση εδώ με το προπονητή μου, με το team και είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ που τα είπα μετά από πολύ καιρό. Ξανά εκφράζω τη χαρά μου που σε είδα και επιστρέφεις για τα καλά. Και εύχομαι το Βερολίνο να είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ναι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Και τουλάχιστον να είμαι ενεργός φέτος και να, και αν όχι φέτος, θα ξεκινήσω από το χρόνο να πηγαίνει όλα καλύτερα. Καλή δύναμη, Αντώνη. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Από τους πιο σπουδαίους αθλητές και ανθρώπους που έχει αναδείξει ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής και πρέπει να είναι τιμή μας που τον έχουμε. Ο Αντώνης ο Μάστορας με ασημένιο πανευρωπαϊκό μετάλλιο, με πανελλήνιους τίτλους, με ρεκόρ στο ύψος και τον ακούσατε πόσο δυνατός είναι, γιατί είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Στο καπάκι έχασε τη νεότατη μητέρα του πέρυσι, πριν ένα χρόνο περίπου. Και είναι εδώ. Είναι εδώ να μάχεται. Πρόσφατα πήρε 3 χρυσά. Με τον Ηρακλή στο διασυλλογικό πρωτάθλημα να πηγαίνει εξαιρετικά. Βάζει πλώρη για το Πανελλήνιο. Βάζει πλώρη για το Πανευρωπαϊκό του Βερολίνου που του ευχόμαστε ολόψυχα να τον καμαρώσουμε και πάλι στη τηλεοράση μας να τον βλέπουμε εκεί να αγωνίζεται ως αθλητής του Ηρακλή. Δεν ξέρω πόσοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να νιώσουν μια υπερηφάνεια, να νιώσουν μια χαρά, να νιώσουν μια ικανοποίηση ως Ηρακλειδής βλέποντας τέτοιους σπουδαίους αθλητές, αλλά πιστέψτε με, αξίζει. Αξίζει γιατί αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον Ηρακλή και σε αυτό το επίπεδο. Ρίξε μου μια πενιά ακόμα, Μπίλη μου. Μαζί με την πενιά δεν μου ρίχνεις και το 8.30 που είναι τώρα, παρά κάτι. Όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας στο μπάσκετ, ολοκληρώθηκε για το αυριανό παιχνίδι στις 5 στο Ιβανόφια με τον Αρκαδικό. Δεν θα αγωνιστεί ο Απόλλων Δελή Γιώργης που κάνει θεραπεία στο γόνατο. Αντίθετα μετήχαν κανονικά οι Τότσιος και Γεωργάκης. Καλή επιτυχία αύριο στην ομάδα, είναι ένα παιχνίδι διαδικαστικό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά, εν ώψη των τριών αγώνων, θέλουμε να πιστεύουμε να είναι τρεις. Το πρώτο θα είναι Τετάρτη, Ιβανόφιο. Μετά θα πάμε Σάββατο, Πάτρα. Και μετά ξανά Τετάρτη, Ιβανόφιο. Αυτό είναι αρνητικό γεγονός ότι τα δύο εντός, εφόσον χρειαστούν και τα δύο, θα είναι Τετάρτη. Αλλά είπαμε, στον Ηρακλή δεν έχουμε μάθει στα εύκολα, έχουμε μάθει στα δύσκολα. Έλεγα λοιπόν, για όσους δεν το άκουσαν νωρίτερα στον πρόλογο, ότι είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα αυτό με την αποχή από τις προπονήσεις των παιχτών του Απόλλωνα Πάτρας. Δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε και να πούμε «Α, τελειώσαν αυτοί, διαλύθηκαν, θα τους κάνουμε 3 νίκες με 30 πόντους διαφορά το κάθε μάτς». Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουμε δει στην ιστορία του αθλητισμού πολλούς απλήρωτους να παίρνουν τίτλους, όχι μόνο να κάνουν νίκες γενικά, και πολλούς απλήρωτους να πετυχαίνουν πράγματα. Ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής πέρυσι είναι ένα παράδειγμα αυτό. Έτσι. Οπότε μη μας παρασύρει τόσο πολύ. Είναι ένα θέμα, το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά μέχρι εκεί. Κλείνοντας, θυμίζουμε και πάλι. Αύριο, Σάββατο, στο Ιβανόφιο. Ηρακλής, Απόλλων Πάτρας θα έλεγα, πιο μετά. Ηρακλής Αρκαδικός. Την Κυριακή στις 5 το ραντεβού, τελευταίο για φέτος, και αυτό... Σκεφτείτε το, όσοι είστε αναποφάσιστοι ακόμα, ότι την Κυριακή θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τον Ηρακλή για τελευταία φορά στο Καφτατζόγλιο και την επόμενη φορά που θα το κάνετε θα είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, δεν ξέρω. Τόσο και αν δοθεί κανένα φιλικό. Αλλά αγωνιστική δράση και ανάλογα αν θα παίξει πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο στην δεύτερη εθνική κατηγορία με το καλό, θα αργήσει να έρθει. Οπότε... πρέπει
να το σκεφτείτε και αυτό, καλείστε μάλλον να το σκεφτείτε και αυτό, ότι είναι το τελευταίο μάτς εντός έδρας. Το Ηρακλής στη Λικρά της Λευκάδας στις 5, ο Ηρακλής έχει 9 βαθμούς, με νίκη πάει στους 12 και τελειώνει και μαθηματικά την ιστορία άνοδος. Να διαβάσω και την ανακοίνωση που δεν κατάφερα, εχθές δεν είχαμε, προχθές μάλλον δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε τώρα. Πούντο, ναι, θα το κάναμε τώρα. Όχι, το έχω εδώ μπροστά μου, το έχω εδώ μπροστά μου. Για την ανακοίνωση για το, από την αυτόνομη θύρα 10 για τη Mainz, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους φίλους μας από το Mainz και ειδικά τους USM για την πράξη αλληλεγγύης απέναντι στα αδέρφια μας που τρέχουν με δικαστήρια και παρών στα τμήματα. Οι USM μαζέψαν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και το δώσανε για όσα αδέρφια μας έχουν δικαστήρια. Όπως καταλαβαίνουμε, οι δίκες είναι πολλές, όπως και τα χρήματα που χρειάζονται. Στη Γερμανία τα οπαδικά κινήματα έχουν φυσικά και αυτά προβλήματα καταστολής από τους μπάτσους, απαγορεύσεις, παρουσία στο γήπεδο και χρηματικά πρόστιμα. Οπότε νιώθουν τι περνάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουν την αλληλεγγύη μας και την αγάπη μας. Οι USM σε αυτή την κίνηση υπάρχει. Η αδερφοποίηση εδώ και χρόνια με τους οπαδούς της Mainz και πρόσφατα ήταν εντυπωσιακότατη στο Dortmund Mainz που βγάλαν και τη διπλούρα και πανηγύρισαν με σημαίες, με πανό, με κασκόλ, με πολύ 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 Ηρακλή στην κερκίδα τους. Ήταν φοβερή. Ευχαριστούμε τον Καρφόπουλο με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, σε τιμές χοντρικής λιανικής που ήταν και σήμερα κοντά μας, Καρολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και το νεότατο κατάστημα Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Δίνω σκυτάλι στο μπασκετόπεδο τον Νίκο Μοσχοβίτη για το Basket City που ακολουθεί μέχρι τις 10 στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή, για τις συνδέσεις που θα έχουμε με το Καφτατζόγλιο στις 5 Ηρακλής στη Λικρά της Λευκάδας, να έρθει η νίκη, να ησυχάσουμε από το αγωνιστικό, να ολοκληρωθεί ο άθλος, γιατί είναι πραγματικά τεράστιο επίτευγμα, αγωνιστικό, και μετά να αφοσιωθούμε, συγγνώμη, ισπανικά το είπα, αφοσιωθούμε, Βασίλη, να αφοσιωθούμε εξ ολοκλήρου στα υπόλοιπα τα έξω αγωνιστικά που, όπως ακούσατε και χθες για αρκετά λεπτά της ώρας από τον Νίκο Βαφιάδη, το πρόεδρο του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα μας απασχολήσουν πάρα μα πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Να είστε καλά, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.